Λοιπόν, καλώς ορίσατε σε μια ακόμη παρουσίαση της Τρίτης. Σήμερα πάλι δεν θα ανοίξω κάμερα, διότι δεν δουλεύει. Οπότε θα μιλήσω πάλι μόνο από το φωνητικό. Και τώρα ας αρχίσουμε την παρουσίασή μας. Επίσης, για την δεύτερη παρουσίαση σήμερα δεν θα υπάρχουν slides. Θα σας τα πω προφορικά και γρήγορα. Οπότε προχωράμε τώρα στην πρώτη παρουσίαση. Ως συνήθως ξεκινήσουμε με την παρουσίαση της τεχνολογίας για νέους επενδυτές που ίσως υπάρχουν στη σημερινή μας παρουσίαση και μετά προχωράμε στα νέα της εβδομάδας, όπου ουσιαστικά λέγονται τα εβδομαδιαία επιτεύγματα που κάνει η εταιρεία. Και είναι το δεύτερο κομμάτι της παρουσίασής μας. Οπότε τώρα ξεκινάμε. Ονομάζομαι Βίτσου Μαρία και κάνω παρουσιάσεις κάθε Τρίτη στις 8 η ώρα το βράδυ. Και τώρα ας ξεκινήσουμε. Βλέπουμε εδώ πέρα στην πρώτη μας εικόνα ένα πίνακα, τον οποίο φιλοτέχνησε ένας καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας και σε αυτό το πίνακα ήθελε να απεικονίσει το κόσμο του μέλλοντος όπως ο ίδιος τον φανταζόταν, 200 χρόνια αργότερα από την εποχή την οποία ζούσε. Προέβλεψε ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφρύες γραμμές. Επίσης, ο καλλιτέχνης προέβλεψε με ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφορών στη γη και έκανε όμως λάθος με διαφορά 100 χρόνων, γιατί αυτή είναι η δικιά μας πραγματικότητα στους δρόμους, καθώς και στις λιμενικές περιοχές. Όμως όλα αυτά τα σύγχρονα μέσα μεταφοράς, τα οποία έχει προβλέψει και ο καλλιτέχνης, αλλά και από αυτά που είχαν φτιάξει και οι άνθρωποι τότε, δηλαδή τα αυτοκίνητα, όπως βλέπετε, υπήρχαν και στο πίνακα του καλλιτέχνη. Αλλά όλα αυτά μαζί έχουν και κάποια μειονεκτήματα. Και βλέπουμε εδώ πέρα τα δύο πρώτα, όπου λέει ότι είναι επιφόρτωση δικτύων μεταφορών και μετά έχουμε την έλλειψη ασφάλειας. Το τρίτο όμως και κυριότερο πρόβλημα είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος. Και αυτό γιατί τα δύο προηγούμενα προβλήματα είναι κάποια θέματα που άμα ο άνθρωπος πάρει από μόνος του την πρωτοβουλία, δηλαδή θα την παίρνει την πρωτοβουλία, αλλά θα πάρει την ευθύνη για να κάνει κάτι για να μπορέσει να πάρει κάποια μέτρα για να αποφευχθούν αυτά τα προβλήματα και τα ατυχήματα, δηλαδή η έλλειψη ασφάλειας και η υποφόρτωση δικτύων μεταφορών, μπορούν να μην υπάρχουν μετά, αλλά εάν ο άνθρωπος δεν προσέξει και δεν κάνει κάτι σχετικά με τη μόλυνση του περιβάλλοντος, τότε δεν θα μπορεί να υπάρχει δρόμος του γυρισμού. Ο άνθρωπος όμως όταν κατασκευάζει δρόμους κάνει εισβολή στη φύση. Όπως ξέρετε και η φύση έχει τη δικιά της ροή ύπαρξης και προσπαθεί παρόλα αυτά να αντισταθεί στον άνθρωπο. Ξέρετε όμως ότι ο άνθρωπος είναι επίμονος, είναι φιλόδοξος και αυτά τον κάνουν να ξεχνά ότι ο ίδιος καταστρέφει και σκοτώνει τον κόσμο μέσα στον οποίο ζει. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για τη φύση και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαρίων τα οποία μολύνουν το περιβάλλον και προκαλούν και άλλες καταστροφές, όπως την όξινη βροχή, η οποία, όπως ξέρετε, διαβρώνει και επιφάνειες και μνημεία. Ένα πρόβλημα το οποίο το έχουμε συχνά στη δικιά μας εποχή. Το επόμενο και πιο σημαντικό πρόβλημα της εποχής μας είναι η μεγάλη κατανάλωση της ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος,
επειδή όταν συνδέουμε το αυτοκίνητό μας με μια μπρίζα, το συνδέουμε με σταθμούς παραγωγής ενέργειας, όπου αυτά λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα, όπου κατά τη διάρκεια της καύσης τους απελευθερώνονται διάφορα επικίνδυνα αέρια που επίσης μολύνουν το περιβάλλον. Ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι η κατασκευή αυτοκινήτων που λειτουργούν με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια, με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπάθησαν να σηκώσουν τη μεταφορά από την επιφάνεια της Γης στο λεγόμενο δεύτερο επίπεδο, όπου εκεί δεν θα υπήρχαν προβλήματα σχετικά με την τοποθέτηση των δρόμων ανάμεσα σε λάκους, χαράνδρες, λίμνες, ποτάμια, δάση και άλλα φυσικά εμπόδια. Όμως κατέληξαν στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες. Φυσικά, η τεράστια κατανάλωση των υλικών, αλλά και τα περισσότερα έξοδα, είναι προφανής σε αυτό το σημείο. Οι προσπάθειες για την κατασκευή ενός τέτοιου ανάποδου δρόμου έγιναν το περασμένο αιώνα στην Γερμανία και τόσες μέρες μας έχουμε κάτι ανάλογο και στην Κίνα. Το τραμ με τροχού στην οροφή διαφέρει από το τραμ του εδάφους στο ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος. Το οποίο όμως είναι και η μόνη διαφορά με το απλό τραμ που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Εδώ πέρα έχουμε τρεις εικόνες και βλέπουμε στην αριστερή εικόνα το τελεφερίκ και δεξιά έχουμε τα ενέργεια βαγόνια. Αυτά τα μέσα μεταφοράς δεν έχουν τη δικιά τους μηχανή, αλλά σέρνονται από ένα σκηνή και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Και εδώ έχουμε ένα απόσπασμα του Γενικού Σχεδιαστή των Τεχνολογιών Χορδή Skyway, Ανατόλη Γιουνίτσκι, όπου μας λέει ότι δημιουργούμε μια βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτή των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και αυτή είναι η μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνης της επιστημονικής φαντασίας που είδαμε πριν στην εισαγωγή μας. Είναι η υπέργεια μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά του δεύτερου επίπεδου. Τις τεντωμένες χορδές ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε εδώ και πολύ καιρό. Θυμάμαι τις είχε φίβρε, όπως γνωρίζετε. Εδώ πέρα έχουμε και δύο εικόνες σαν παράδειγμα. Για παράδειγμα, η κιθάρα και τα ακροβατικά κόλπα που εκτελούνται πάνω σε σκηνή. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι δομές της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και εδώ πέρα έχουμε μια εικόνα που βλέπουμε μια διατομή της σιδηροτοχείας χορδής, όπου παρατηρούμε τις χορδές, οι οποίες εξασφαλίζουν με την εξαιρετική αντοχή τους την ακαμψία της γραμμής, καθώς και την ομαλή ολίσθηση των οχημάτων. Κάτω από τις χορδές έχουμε τελικό πλήρωσης, γύρω το περιβάλλει το εσωτερικό, το σώμα για το μυτσής εδροχιάς και από πάνω έχουμε την κεφαλή της σιδηροδροχιάς. Λόγω της ανθεκτικότητας των στηριγμάτων και του εδάφους των σιδηροδροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, καταλυσίσεις, τσουνάμι, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς ακόμα και μη φυσικές, όπως για παράδειγμα οι τρομοκρατικές ενέργειες. Η τοποθέτηση της μεταφοράς χορδών πάνω από το έδαφος θα βοηθήσει να γίνουν και οι καθημερινές διαδρομές μεταφοράς πιο γρήγορες για τους επιβάτες και πιο ασφαλείς για το περιβάλλον. Υπάρχουν 5 τύποι κατασκευών τροχιάς σε λειτουργία στο Κέντρο Τεχνολογίας της Λευκορωσίας. Και τώρα θα σας αναφέρω και τα πλεονεκτήματα καθενός από αυτά. Εδώ έχουμε το πρώτο, όπου είναι το ευέλικτο ή το χλωρωμένο, όπου τα κύρια χαρακτηριστικά της ευέλικτης δομής τροχιάς είναι η απλή κατασκευή και το μικρό βάρος της. Αυτό καθιστά δυνατή την κατασκευή τροχιών σε περιοχές με δύσκολο έδαφος και σε απομακρυμένες περιοχές. Η ευέλικτη δομή τροχιάς αποτελείται από λίγα στοιχεία, αλλά διατηρεί υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας. Μία τέτοια πίστα θα ήταν μία από τις πιο προσιτές λύσεις για υπηρεσίες μεταφοράς.
Εδώ έχουμε τα υπερελαφρύ, όπου η βάση της εξαιρετικά ελαφριάς δομής τροχιάς είναι σπυροειδή, σωλήνας με σύρμα από χάλιβα υψηλής αντοχής στο εξωτερικό. Χάρη στην απρόσκοπη ένωση, οι ράγες τοποθετούνται εύκολα και η απλή κατασκευή εξασφαλίζει χαμηλό κόστος κατασκευής. Μακροπρόθεσμα, η πολύ ελαφριά δομή τροχιάς θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική λύση για το τελεφερίκ, δηλαδή το όχημα που είδαμε νωρίτερα. Σε σύγκριση με αυτές, οι σπυροειδείς ράγες σωλήνων είναι ευκολότερο να κατασκευαστούν και φθηνότεροι στη συντήρηση. Το ημιάκαμπτο, όπου το χαρακτηριστικό γνώρισμα μιας ημιάκαμπτης δομής τροχιάς είναι η ευελιξία και η καλή ικανότητα φόρτωσης. Σε αυτή την πίστα δοκιμάζονται διάφορα μοντέλα, όπως το Unicont, το Unibus, το Unitrack και το Unibike. Το 2018, η μηχανική του έργου αναβάθμισαν τη δομή της ημιάκαμπτης τροχιάς για να μπορέσει να μεταφέρει βαρύτερα μέσα μεταφοράς. Το μέγιστο φορτίο έχει αυξηθεί από 4 σε 6 τόνους ένα όχημα. Το άκαμπτο ή δοκός. Αυτή η δομή τροχιάς έχει σχεδιαστεί για αστικές και μεταφορές υψηλής ταχύτητας. Η πίστα επιτρέπει την επίτευξη ταχύτητας έως και 500 χιλιόμετρα την ώρα. Τα οχήματα μπορούν να κινούνται κατά μήκος της άκαμπτης δομής τροχιάς ταυτόχρονα πάνω και κάτω. Αυτό εξοικονομεί την κατασκευή μιας πρόσθετης πίστας. Και το φορτίο, όπου στη δομή της εμπορευματικής γραμμής, οι μηχανικοί του έργου τόνισαν την δύναμη της κατασκευής. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να παρέχεται μεγαλύτερος όγκος κίνησης. Η διαδρομή στο κέντρο δοκιμών της Λευκορωσίας είναι κυκλωμένη και συνδεδεμένη με το Unitrans, μία μεταφορά εμπορευμάτων τύπου ζώνης. Οι αυτόματοι σταθμοί φόρτωσης και εκφόρτωσης συμπληρώνουν επίσης και την δομή της τροχιάς. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορδής Ανατόλη Γιουνίτσκι έχει αφιερώσει σε αυτό το έργο πάνω από 40 χρόνια. Ένα ερώτημα το οποίο τίθεται συχνά και ίσως να σας έχει δημιουργηθεί μέχρι στιγμής είναι για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Σαν μια καινούργια τεχνολογία έχει φυσικά πιο αποδεικτικούς κινητήρες, αλλά σε αυτό το σημείο πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης καυσίμου είναι η αντίσταση του αέρα. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα σχετικά με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Επίσης, ο κινητήρας μεταφοράς χορδών χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια και δεν κάνει επιβλαβείς εκπομπές στην ατμόσφαιρα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, που επειδή είδαμε νωρίτερα και μας. Μάλλον θέλουμε κάτι το οποίο είναι ασφαλές στο περιβάλλον, καθώς αναφέραμε πριν, τα οχήματα και τα μέσα μεταφοράς που κάνουν επιβλαβείς εκπομπές στην ατμόσφαιρα. Ενώ αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς μας δείχνει ένα eco-friendly όχημα. Επίσης, ο κινητήρας μεταφοράς χορδών είναι επίσης και τρεις φορές πιο αποδοτικός από έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης και φορτίζεται από φιλικά προς το περιβάλλον ήδη ενέργειας και αυτό είναι που το κάνει τόσο eco-friendly, δηλαδή την αιωλική, την ηλιακή και τη γεωθερμική ενέργεια. Και η τοποθέτηση του οχήματος πάνω από το έδαφος επιτρέπει τη βελτίωση της αεροδυναμικής του απόδοσης κατά τουλάχιστον δύο φορές περισσότερο και επομένως την αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας. Ο αεροδυναμικός συντελεστής, ο πιστέρκουσας στις μονάδες υψηλής ταχύτητας Skyway, είναι μόνο 0,075, το οποίο ποσοστό είναι έως και 5 φορές λιγότερο από τα ταχύτερα αυτοκίνητα παραγωγής. Η χαμηλότερη αντίσταση αέρα μειώνει και την κατανάλωση του καυσίμου κατά 10 φορές και επιτρέπει την ασφαλή επιτάχυνση στα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Επίσης, να αναφέρω και κάτι εδώ, ότι μια υπερυψωμένη αερογέφυρα μπορεί επίσης να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε έδαφος, από οροσειρές έως ερήμους και ζούγκλες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εγκατασταθούν τα στηρίγματα και εκατομμύρια εκτάρια εφορισγής κάτω από τις ράγες,
θα παραμείνουν ανέγκυκτες και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη γεωργία. Κάθε στοιχείο του συστήματος μεταφοράς χορδών παίζει σημαντικό ρόλο. Και η τοποθεσία πάνω από το έδαφος δεν είναι απλώς μια κίνηση σχεδιασμού, αλλά είναι και μια λύση μηχανικής που δικαιολογείται από τεχνολογικά πλεονεκτήματα. Εδώ πέρα έχουμε τα υπολογισμένα δεδομένα δύο τύπων μεταφοράς του δευτέρου επίπεδου, όπου βλέπουμε στο πρώτο ένα όχημα το οποίο προνίζεται για αστική χρήση και φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ παίρνει 14 άτομα, και το δεύτερο το οποίο είναι για μεγάλες αποστάσεις, παίρνει 6 άτομα και φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Άλλο ένα ερώτημα το οποίο τίθεται συχνά είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών που ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Εδώ πέρα έχουμε ένα διάγραμμα που μας δείχνει την επικινδυνότητα που έχει το καθένα από τα παρακάτω μέσα μαζικής μεταφοράς και παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν οι οδικές μεταφορές. Τα οχήματα της Skyway βλέπουμε όμως ότι έχουν το μικρότερο ποσοστό και είναι αυτά με το πράσινο. Και αυτό κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι οι πίσες χορδών εκτείνονται από 4 έως και 15 μέτρα πάνω από το έδαφος. Αυτό αποτρέπει τυχόν σύγκρουση οχημάτων με ζώα και ανθρώπους και μειώνει δραματικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Η περιοχή γύρω από τους δρόμους της σειράς θα παραμείνει επίσης ανέγγιχτη. Δηλαδή τα υδάτινα σώματα και τα φυσικά οικοσυστήματα θα διατηρηθούν. Στην κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες εδάφους ή ακόμα να γίνουν εκρήξεις σε βράχους. Η υπέργεια μεταφορά χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα, καθώς δεν χρειάζονται να παρθούν τέτοια μέτρα. Και εδώ πέρα έχουμε τη συγκρίση της Skyway με τα υπάρχοντα μέσα μεταφοράς, όπου πάνω σε αυτά τώρα θα ακολουθήσουν διαγράμματα βασισμένα σε αυτά τα εικονίδια. Και πάμε στο πρώτο μας διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με τις κεφαλούχες δαπάνες, όπου παρατηρούμε πως το όχημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική όρηση έχει κατοχυρώσει την πρώτη θέση σε ό,τι αφορά το μεγαλύτερο ποσοστό εξόδων. Και μετά βλέπουμε πως έχουν πολύ μεγάλη διαφορά οι οδικές μεταφορές, το σιδηρόδρομος και φυσικά τα οχήματα της Skyway, τα οποία είναι με το πράσινο εικονίδιο. Εδώ πέρα στο διάγραμμα το οποίο είναι σχετικά με τις λειτουργικές δαπάνες, έχουμε τα ίδια μέσα μεταφοράς με αυτά που είχαμε στο προηγούμενο διάγραμμα. Παρατηρούμε ότι έχουν ανέβει τα ποσοστά, όμως τα οχήματα της Skyway συνεχίζουν να διατηρούν το μικρότερο ποσοστό σε ό,τι αφορά με τα υπόλοιπα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σχετικά με την περιβαλλοντική μόλυνση, τα οχήματα της Skyway έχουν και πάλι την πρώτη θέση στο πιο οικολογικά και φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα και βλέπουμε πόσο εμφανής είναι η διαφορά σχετικά με τις οδικές μεταφορές, που σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσω ότι τις οδικές μεταφορές τις είδαμε νωρίτερα να έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό σε ό,τι αφορά και τα ατυχήματα. Οπότε αυτό ουσιαστικά μας βγάζει συμπέρασμα ότι δεν είναι επικίνδυνες μόνο για το περιβάλλον, αλλά και για μας. Σύμφωνα με αυτό το διάγραμμα, το τελεφερίκ καταναλώνει τη μεγαλύτερη ενέργεια. Ακολουθούν το όχημα μαγνητικής αιώρησης, μετά βλέπουμε το αεροπλάνο, τις οδικές μεταφορές, το σιδηρόδρομο και τέλος, με το μικρότερο ποσοστό, έχουμε και πάλι τα οχήματα της Skyway. Στη μεταφορική ικανότητα βλέπουμε όμως ότι το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν τα οχήματα της Skyway για πρώτη φορά, αλλά εδώ πέρα αυτό το διάγραμμα θέλει ουσιαστικά να δείξει ένα πλεονέκτημα, οπότε είναι καλό το ότι έχει εδώ πέρα το μεγαλύτερο ποσοστό. Βλέπουμε πως το μετρό έχει μία μικρή διαφορά και τέλος έχουμε
το τραν το οποίο έχει το μικρότερο ποσοστό, σε αυτό το διάγραμμα. Και τώρα, σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα, βλέπουμε πως το SkyWay είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο, και αν μετρήσουμε το χρόνο που θέλουν οι επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα το SkyWay κατοχυρώνει την πρώτη θέση στο πιο γρήγορο οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Και εδώ πέρα θα ήθελα να σας παρουσιάσω και τις εκδοχές μεταφοράς μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων και μικρών φορτίων. Το Unicorn, όπως ονομάζεται αυτό το ξεχωριστό είδος μεταφοράς που έχει βγάλει η εταιρεία, με μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων, φτάνει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Και είναι σαν ένα είδος φορτηγού που έχει βγάλει αυτή η εταιρεία για να μεταφέρει αγαθά από πόλη σε πόλη. Και εδώ πέρα έχουμε κάποιες άλλες εικόνες που μας δείχνουν αυτό το όχημα. Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα και ειδικά αυτά που σχετίζονται με τη μεταφορά ανθρώπων πρέπει να περάσουν από πολλές δοκιμές, όπως γνωρίζετε. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι αυτή η μεταφορά χορδής έχει περάσει τις δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 12 είδη μεταφοράς, τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους. Η τεχνολογία μεταφοράς χορδής έλαβε πάνω από 83 διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε 18 χώρες από τις ΗΠΑ μέχρι και την Κίνα. Αναμφισβήτητα, ένα άτομο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ένα τόσο τιτάνιο έργο σε χρόνο ρεκόρ, και για αυτό το σκοπό ιδρύθηκε στο Μίνσκ η εταιρεία Unitsky String Technologies, όπου από το 2019 στην εταιρεία εργάζονται πάνω από 1.000 ειδικοί υψηλής ειδίκευσης. Στην δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, εμπορευματικά και επιβατικά, αστικά και υπεραστικά, υψηλής ταχύτητας καθώς και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το Εκατέρινα Πάρκ, όπου είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής, πιστοποίησης και επίδειξης. Εκεί πέρα κάθε χρόνο διοργανώνεται το EcaFest, όπου χιλιάδες επενδυτές από όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται σε αυτό το χώρο για να δουν μετά για τους τα μάτια τα επιτεύγματα της εταιρείας και να ενημερωθούν σχετικά με τα μελλοντικά της πλάνα, αλλά φυσικά και να κάνουν και βόλτα με τα οχήματα που εκτίθονται σε αυτό το χώρο. Από το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε η κατασκευή του κέντρου καινοτομίας SkyWay στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα στο Εμμυράτο της Σάρτζα. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό της, οι χορδές flyover μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπόνηση των μεταφορών, αλλά υπάρχουν και έργα για οικολογικά κτίρια, καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις, που είναι μία νέα λέξη στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Και εδώ πέρα βλέπουμε διάφορα λογότυπα από εταιρείες που σίγουρα όλοι σας γνωρίζετε. Είναι εταιρείες που σίγουρα έχετε χρησιμοποιήσει ή χρησιμοποιείτε. Όλες αυτές έχουν ένα κοινό και αυτό είναι ότι κάποτε ξεκίνησαν από το μηδέν, είχαν και αυτές μία αρχή. Και στην αφετηρία τους ποτέ κανένας δεν φανταζόταν ότι μια μέρα θα έφταναν στο επίπεδο στο οποίο είναι σήμερα και ότι θα κατακτούσαν τον κόσμο με τις υπηρεσίες που προσέφεραν και την τεχνολογία τους. Η τεχνολογία SkyWay έτσι και αυτή άρχισε δειλά-δειλά. Στην αρχή σε μια ιδέα, μετά έγινε έργο και πλέον είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα και συνεχώς ακούμε τα καθημερινά επιτεύγματα που καταφέρνει.
Και γι' αυτό θα δείτε ότι μια μέρα θα φτάσει αυτά τα μεγάλα ονόματα, καθώς είναι μια πολλά υποσχόμενη εταιρεία και έχει πολλά πράγματα να προσφέρει στην ανθρωπότητα. Και γι' αυτό το σκοπό μη χάνετε, μάλλον γι' αυτό το, μη χάνετε την ευκαιρία σας, επενδύστε όσο ακόμα έχετε χρόνο, διότι οι μετοχές αφού βγουν στο IPO δεν θα έχουν τις ίδιες τιμές, αλλά η τιμή τους θα ανεβαίνει συνεχώς, καθώς θα ανεβαίνει και η αξία της εταιρείας. Εδώ ας κάνουμε μία σύνοψη για αυτή την πρώτη παρουσίαση. Η υπέργεια μεταφορά Skyway είναι καινοτόμα, υψηλής ταχύτητας, ασφαλής, οικονομική και εύκολα προσαρμοσμένη προς το περιβάλλον, διότι σκέφτεται τον άνθρωπο, προσπαθεί να κάνει, να λύσει τις ανάγκες του όσο πιο εύκολα και οικονομικά μπορεί, αλλά και ταυτόχρονα να φροντίσει το πλανήτη μας, χωρίς να τον μολύνει άλλο. Και τώρα τελειώσαμε με αυτή την πρώτη παρουσίαση. Θα προχωρήσουμε στα νέα. Και πριν προχωρήσω στα νέα, να υπενθυμίσω ότι υπάρχει και το chat εδώ πέρα όπου μπορείτε να γράφετε παρατηρήσεις σας. Και να πω για άλλους που ίσως δεν μπήκανε στην αρχή-αρχή, ότι σήμερα για τη δεύτερη παρουσίαση δυστυχώς δεν ετοιμάσαμε κάποιες εικόνες, οπότε θα σας πω τα νέα χωρίς εικόνες. Πάμε στο πρώτο μας νέο για σήμερα, όπου αφορά ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύτηκε στις 13 του μηνός, όπου οι εκπρόσωποι της Skyway Community πραγματοποίησαν ένα περιφερειακό συνέδριο στη Σερβία για να εξηγήσουν τι κάνει ουσιαστικά τη μεταφορά χορδών μοναδική τεχνολογία και πώς να υποστηρίξει την ανάπτυξη του έργου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Σμπότιτσα, όπου προσέλκυσε 110 άτομα και παρεμπιπτόντως οι περισσότεροι από τους εταίρους είχαν μόλις πρόσφατα ακούσει για το έργο. Οι έτεροι Skyway Community από τη Σερβία συμμετείχαν επίσης ενεργά. Μετά τη συνάντηση, οι παρευρισκόμενοι εντυπωσιάστηκαν ιδιαίτερα και έδειξαν ένα ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το έργο. Στο επόμενο μας νέο, που επίσης δημοσιεύτηκε στις 13 του μηνός, αφορά μία νέα προσφορά που λέγεται Join24, που αυτή τη στιγμή μπορείτε να το δείτε στο δικό σας προσωπικό γραφείο, στο back office σας, με την οποία προσφορά μπορείτε να αποκτήσετε περισσότερες μετοχές σε δόσεις και να επιταχύνετε την πρόοδό σας στο Skyway Community Challenge. Για να επωφεληθείτε από αυτή την προσφορά, θα πρέπει να έχετε υπογεγραμμένο συμφωνητικό συνεργασίας. Η προσφορά θα είναι διαθέσιμη έως τις 24 Ιουλίου 2022. Με το Join24 μπορείτε να πραγματοποιήσετε όλες τις πληρωμές δόσεων των $500 σε 24 ώρες και να αποκτήσετε μετοχές με μεγαλύτερη έκπτωση. Η αυξημένη έκπτωση θα είναι διαθέσιμη και για την επόμενη δόση στο πλαίσιο αυτής της προσφοράς. Επενδύστε $500 σε δόσεις των $100 σε 5 μήνες και λάβετε μετοχές με προοδευτική έκπτωση. Αυξήστε την έκπτωση για γρήγορες πληρωμές δόσεων. Για να λάβετε μετοχές με την υψηλότερη έκπτωση και για να ανοίξετε την υψηλότερη έκπτωση για τη νέα δόση στο πλαίσιο της προσφοράς Join24, θα πρέπει να κάνετε τα εξής. Να ανοίξετε τη δόση για την προσφορά Join24 και να πραγματοποιήσετε 5 πληρωμές, όπως είπα πριν. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας και διαβάστε το σχετικό άρθρο στα νέα για περισσότερες πληροφορίες, όπως είπα. Και μπορείτε επίσης και να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσα από τα chat που έχουμε της εταιρείας, όπου μπορείτε να γράψετε τις απορίες σας ή να ζητήσετε το σχετικό link. Πάμε στο επόμενο μας νέο, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 15 του μηνός.
Το πρώτο στάδιο του διαγωνιστικού προγράμματος συνεργατών Skyward Community Champions Challenge ολοκληρώθηκε στο προσωπικό σας γραφείο πριν από λίγες εβδομάδες. Από τις 15 Ιουλίου έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2022, στο προσωπικό σας γραφείο αρχίζει το καινούριο challenge, το δεύτερο μέρος ουσιαστικά, ή αλλιώς το δεύτερο στάδιο του Skyward Community Challenge. Η βασική προϋπόθεση παραμένει ίδια, όπου ο αριθμός των ατόμων που προσκλήθηκαν στην πρώτη γραμμή με δόση από $100 το μήνα και πόντι για προσωπική επένδυση και δουδολωμένα παραπομπής επηρεάζουν την πρόοδο στην πρόκληση. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πρόοδο στην ειδική ενότητα. Υπενθυμίζουμε ότι στο δεύτερο στάδιο τα προηγούμενα αποτελέσματα μηδενίζονται. Ωστόσο, ο συνολικός αριθμός των προσκεκλημένων και το άθροισμα των πόντων για το πρώτο και το δεύτερο στάδιο θα μετρήσουν για το τελικό. Όσο καλύτερη η απόδοση στους επόμενους μήνες, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητές σας να κερδίσετε αργότερα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε πάλι να επισκεφτείτε το σχετικό άρθρο όπου περιγράφει με λεπτομέρεια τι πρέπει να κάνετε. Και αν ενδιαφέρεστε μπορείτε να πάρετε μέρος στο δεύτερο part αυτό το challenge. Για σήμερα τελειώνουμε εδώ πέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Τρίτη. Βλέπω στο chat εδώ πέρα δεν έχουμε κάτι. Και σας εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο για σήμερα και ένα καλό υπόλοιπο εβδομάδας μέχρι την επόμενή μας συνάντηση. Καλό σας βράδυ και θα τα ξαναπούμε.